Στο 1,6 κιλό ανά κιλοβατόρα διαμορφώνεται η έκτακτη στήριξη στους λογαριασμούς ρεύματος για τις καταναλώσεις του Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι, η τελική τιμή για την πλειονότητα των καταναλωτών, η οποία εξαρτάται από το τιμολόγιο κάθε παρόχου, διαμορφώνεται κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΙΠΕΝ, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις περιοχές και όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής. Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 16 ευρώ ή 1,6 λεπτά. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 90% των οικοκυριών στην Ελλάδα. Οι ενισχύσεις αφορούν σε καταναλωτές οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ ή 5 λεπτά την κιλοβατόρα για το σύνολο της κατανάλωσης, ενώ η τελική τιμή μετά την επιδότηση θα βρίσκεται σε επίπεδο προενεργειακής κρίσης. Τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό να αποτραπεί η υπέρμετρη επιβάρυνση των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από την αύξηση των τιμών του ρεύματος εξαιτίας της πρόσφατης δυσλειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που παρατηρήθηκε εντός του περασμένου Ιουλίου, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΙΠΕΝ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι με βάση τις τιμές των παρόχων που έχουν γίνει γνωστές και καλύπτουν άνω το 80% της αγοράς, η τελική τιμή για τη συντριπτική πλειοψηφία των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται κάτω των 15 λεπτών μετά την έκτακτη στήριξη του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.